You've seen all kinds of movies, but you've never seen anything like the Rocky Horror Picture Show. Το Rocky Horror Show τριαντάρισε και αποφάσισε να γιορτάσει την επέτειό του με τον τρόπο που μόνο αυτό το show ξέρει. Ένα ξέφρενο πάρτι. Στις περιορισμένες παραστάσεις που δόθηκαν, δεν έλειψε η αλλοφροσύνη. Η σεμνότητα. Shy like this. I cannot believe it. Η φιλική διάθεση. Hi there. Τα μπερδέματα ταυτότητας. Probably foreigners with ways different than our own. The Rocky Horror Picture Show. Transsexual. Αλλά και οι παράλογες απαιτήσεις από τους διοργανωτές αυτού του πανηγυριού που κράτησε δύο ολόκληρες εβδομάδες χωρίς σταμάτημα. Για όσους δεν γνωρίζετε τι είναι το Rocky Horror Show, θα σας ταξιδέψουμε στο κορινό παρελθόν. Εκεί ο Brad Major και η Janet Wise καταλήγουν στον πύργο του Frankenfurter και γίνονται μάρτυρες τραγικών γεγονότων που θα άλλαζαν την πορεία του κόσμου. Η συναισθηματική φόρτιση του Frank και τα πάθη που δεν μπορούσε να δαμάσει σε συνδυασμό με τον έμπιστο ζηλόφθονα μπάτλερ του, στέρισαν την ανθρωπότητα από την παράνοια του rock and roll. Η πρεμιέρα του θεατρικού Rocky Horror Show 30 χρόνια πριν είχε συνεπακόλουθο την κινηματογραφική μεταφορά της ταινίας και τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου κώδικα επικοινωνίας του κοινού. Το πάθος του κοινού του Rocky όμως δεν ξεθυμαίνει. Αντίθετα, μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Can you tell me why you like so much Rocky Horror Show? It's just amazing, everything about the music and characters. Is this the first time that you're watching it on the stage? No, this is my third time. The songs are super. And what's your favorite song from the... It has to be the Time Warp, I guess, but I like them all. How is working for this show? I'm sorry? How is working for this show? It's pretty good so far. I've been working here a week and I think I know all the words, so it's quite good, don't worry. Are you a fan of the Rocky Horror Show? I wasn't until I started, but now I am. Οι παραστάσεις του Rocky μπορεί να ολοκληρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στο Λονδίνο, όμως σε λίγο καιρό ξεκινά περιοδεία σε όλη την Αγγλία και από τον επόμενο Σεπτέμβρη μάλλον θα επιστρέψει και πάλι στο Λονδίνο. So give yourself over to absolute pleasure. Αλλά μην ξεχνάτε το βασικότερο όλων. Η ευθύνη πάντα θα παραμένει δική σας.